Ποιος είναι ο σημερινός σκοπός της επίσκεψής σας εδώ στο Μαρόνι σήμερα? Συνεχίζουμε την περιοδία μας στους αγρότες και στις αγροτικές περιοχές. Για μας η γεωργία έχει μεγάλη προοπτική, φτάνει να μαζέψουμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πιστεύω πως υπάρχει η πολιτική βούληση να τα στηρίξουμε. Σήμερα η συνεισφορά του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι στο 4%. Πιστεύω ακράδαντα ότι με τη στήριξη του κράτους μπορεί να διπλασιάσουμε τη συνεισφορά του γεωργικού τομέα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ κάποιες πρωτοβουλίες νέων γεωργών. Χάρηκα νέους ανθρώπους με διπλώματα πανεπιστημίων που αποφάσισαν να ασχοληθούν σοβαρά με τον τομέα της γεωργίας και με τη στήριξη των προγραμμάτων τόσο με κρατικά αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση. Η περίοδος του Ρεσπέρι πρέπει να μετεξελιχθεί στον επαγγελματία γεωργό και χτινοτρόφο. Και είναι εδώ που πρέπει να επικεντρωθούμε και έχουμε προοπτική. Στην συζήτηση που κάνατε μέσα αναφερθήκατε στο ότι ο αυριανός γεωργός και κτηνοτρόφος μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας σύμφωνα με κάποια πράγματα τα οποία θα μπορέσει να κάνει από εδώ και πέρα με το σχεδιασμό που έχετε. Ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός? Σήμερα πήγα σε κάποιες μονάδες που σαν να μπήκα σε βιομηχανική περιοχή με σύγχρονα μηχανήματα αλλά και σύγχρονο τρόπο. Από τον σπόρο πως γίνεται το φυτό, από το φυτό πως γίνεται το λαχανικό, η ντομάτα ή το αγροτικό προϊόν. Άρα και η γεωργία είναι πλέον επιστήμη.